θέλω να πω γενικά πολύ λίγα λόγια, τα οποία τα αισθάνομαι από την καρδιά μου και προσφέρει τους όλους. Πολλοί διαφορές για να υπάρχουν. Αποδείξα τώρα την προσδοκιά μου ότι αυτή η κατευθυντική του περιστάσεω είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζει ο λαός και νομίζω ότι αυτό σηματοδοτεί τη μεγάλη πορεία της χώρας. Αυτή τη δύσκολη πορεία του. Και νομίζω ότι αυτό άλλαξε την εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα και για τον ελληνικό λαό, αλλά νομίζω και στο εξωτερικό. Ο Προκόπης Παυλόπουλος, λίγο πριν ξεκινήσει το εορταστικό γεύμα για τη συμπλήρωση 41 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ευχαρίστησε τους πολιτικούς αρχηγούς για τη στάση που κράτησαν τις τελευταίες δύσκολες μέρες για τη χώρα. Λίγο πριν φτάσει όμως στο σαλόνι του Προεδρικού Μεγάρου, το κλίμα ανάμεσα στους αρχηγούς ήταν χαλαρό, με τον Αλέξη Τσίπρα να ρωτά τον Σταύρο Θεοδωράκη για το μαύρισμά του. Νωρίτερα, ο επικεφαλής του ποταμιού είχε ένα διάλογο με τους δημοσιογράφους για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, μια και ο ίδιος είχε ζητήσει πριν από δύο μέρες την ομιλία του στη Βουλή να φύγει από τη θέση της Προέδρου. Τι θα γίνει με τη ζωή? Για μας έχει αυτοκαθαιρεθεί. Ελπίζω ότι θα βρεθεί ο τρόπος. Θα κάνετε μομφή? Εμείς είμαστε θεσμικοί. Περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να την καθαιρέσει. Η παλιά γνωριμία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη και του Πάνου Καμένου από τα χρόνια της ΟΝΕΔ βοήθησε να κάνουν χιούμορ. Με τον κύριο Μεϊμαράκη να καλεί τον κύριο Καμένο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Άμα ξαναπάω στο Λιγίνης και το σταθεί σπίτι σου, θα έρθει. Δεν μπορεί να σιγοντρίγει. Δεν την νοικιάζουμε. Μετά τα χαμόγελα όμως και όταν έκλεισαν οι κάμερες, ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είπε στον κύριο Μεϊμαράκη ότι μαζί του έχει την άνεση να συνομιλεί σε άλλο επίπεδο. Αισθανόμαστε όμως πολύ καλύτερα μαζί σου, γιατί υπάρχει ένα επίπεδο συνεννόησης. Οι δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες είπαν στον κύριο Μεϊμαράκη για τα χειροκροτήματα που δέχθηκε νωρίτερα στη Νέα Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Πήρατε πολλά χειροκροτήματα σήμερα. Σουτ! Δεν χρειάζεται να το λέμε δυνατά. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όμως θέλησε να φανεί και υπότης όταν στο σαλόνι του Προεδρικού Μεγάρου έφτασε η Φόφη Γεννηματά και έψαχνε που θα καθίσει. Ο σεφ του Προεδρικού Μεγάρου είχε ετοιμάσει ένα λιτό αλλά καλοκαιρινό μενού για τους υψηλούς προσκεκλημένους που περιελάμβανε χταπόδι ξυδάτο, λαβράκι και τούρτα παγωτό, ενώ το γεύμα συνοδευόταν από δροσερό λευκό κρασί που ήταν και η ινική επιλογή του Προκόπη Παυλόπουλου. Τη δική του γευστική πινελιά στο προεδρικό γεύμα έβαλε ο Πάνος Καμένος, που έφερε σπιτική αχινοσαλάτα για να δοκιμάσουν όλοι οι αρχηγοί και ο πρόεδρος. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έφτασαν στο Προεδρικό Μέγαρο με αυτοκίνητο, αλλά ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν εγκατέλειψε το σκούτερ με το οποίο κινείται στους δρόμους της Αθήνας και έφτασε στην Ηρώδου Αττικού με άσπρη βέσπα και κράνος. Μετά το τέλος του γεύματος, ο επικεφαλής του ποταμιού, βγαίνοντας από το Προεδρικό Μέγαρο, μίλησε για καλό κλίμα που υπήρξε στη συνάντηση και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί και να απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκλογών μέσα στους επόμενους μήνες. Δεν νομίζω ότι θέλει κάποιος έναν εκλογικό ευνηδιασμό και όλοι συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει, να καταλαγιάσουν λίγο τα πάθη, ας μου επιτρέπετε έτσι. Δηλαδή πρέπει λίγο η κοινωνία να πάει διακοπές όσοι μπορούν, να πάνε στα σπίτια τους, στα χωριά τους, με μια σχετική ασφάλεια ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρωζώνη. Οι πολιτικοί θα μείνουν πίσω, θα μείνουμε πίσω να δουλέψουμε όλα αυτά που πρέπει να δουλέψουμε για να μπορέσει από το Σεπτέμβριο να υπάρχει μια νέα πορεία. Ελπίζω ότι κανείς δεν θα θελήσει να κάνει εκλογικό συνδυασμό και ούτε κατάλαβα ότι ο Πρωθυπουργός έχει τέτοια πρόθεση. Έχουμε μεγαλύτερο ορίζοντα δηλαδή. Θα έχουμε λίγο μεγαλύτερο ορίζοντα. Για μια πορεία χωρίς πολλώσεις και με οδηγό το συμφέρον των Ελλήνων, μίλησε στη δική της δήλωση η Φόφη Γεννηματά. Δεν είναι ώρα για μεγάλα λόγια. Σήμερα που καταραίει ο διαχωρισμός μνημόνιο-αντιμνημόνιο, σήμερα που τα ψέματα δίνουν τη θέση τους στις δύσκολες αποφάσεις, ο δρόμος είναι ένας, ο δρόμος της συνεννόησης. Μόνο μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας, αυτή δηλαδή που δίνει σε όλους μας ασφάλεια για το αύριο. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε χωρίς πολλώσεις, χωρίς διχαστικά κηρύγματα.
Ο Θανάσης Παφίλης, που εκπροσώπησε στο γεύμα τον Δημήτρη Κουτσούμπα, εξήγησε στους δημοσιογράφους τη σημερινή παρουσία του ΚΚΕ στο Προεδρικό Μέγαρο. Αμήλει το νερό δεν έχουμε, αλλά δεν έχουμε. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας. Δεν υπογράψαμε, δεν συμφωνούμε, δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται άλλη σύσκεψη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απέφυγε να καλέσει φυσικά στη σημερινή επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής. Ο αποκλεισμός μας από το γεύμα των μνημονιακών πολιτικών αρχηγών περιποιεί τιμή για τη Χρυσή Αυγή και ήταν αναμενόμενος, καθώς την ώρα που όλα τα κόμματα τα έχουν βρει και υπηρετούν πιστά τους διεθνείς στοκογλύφους, η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη δύναμη που αντιστέκεται στο ξεπούλημα της Ελλάδος, τη φτωχοποίηση του λαού και την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Προτεραιότητα στη συμφωνία με τους εταίρους δίνει ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρώντας να μεταθέσει για το φθινόπωρο το εσωκομματικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να δει από κοντά τον Παναγιώτη Λαφαζάνη σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι μέχρι να συγκληθούν τα όργανα του κόμματος. Το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παραστεί στην πολιτική γραμματεία του κόμματος ώστε να πάρει θέση στο ενδεχόμενο να συνέλθει η Κεντρική Επιτροπή και να πραγματοποιηθεί συνέδριο από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τον πιέζει ασφικτικά η αριστερή πλατφόρμα. Και εκεί όμως φαίνεται να υπάρχει μια ακόμη βασική διαφωνία του Αλέξη Τσίπρα με την αριστερή πλατφόρμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ο Αλέξης Τσίπρας και οι ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ που τον στηρίζουν, η Ενωτική Κίνηση, η Κίνηση των 53 και η Πλατφόρμα 2010 ζητούν έκτακτο συνέδριο το Σεπτέμβριο, γιατί έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν νέα μέλη και να ενισχύσουν τη δύναμη των προεδρικών. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, επικεφαλής της αριστερής πλατφόρμας, και η Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδος που συντάσσεται μαζί του ζητούν διαρκές συνέδριο μέχρι τις 20 Αυγούστου, γιατί δεν θα εγγραφούν νέα μέλη με αποτέλεσμα να διατηρηθεί η οριακή πλειοψηφία των υποστηρικτών της αριστερής πλατφόρμας που υπάρχει σήμερα. Ο Νίκος Βούτσης δίνει το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης, θέτοντας πρώτων ευθυνών τους τους διαφωνούντες βουλευτές. Το ορόσημο για την κρίση των διαφωνούντων βουλευτών και στελεχών θα είναι η κρίσιμη ψηφοφορία για το νέο πρόγραμμα στήριξης που θα συνομολογηθεί με τους εταίρους έως τις 20 Αυγούστου. Η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σε καμία περίπτωση προεξοφλημένη. Το ζητούμενο δεν είναι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών εν θερμό και μέσα σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά να βρεθεί η χρυσή τομή που θα επιτρέψει στις δύο πλευρές του κόμματος να συνυπάρχουν. Για τρικομματική κυβέρνηση μιλά ο Γιάννης Πανούσης, σχολιάζοντας τη σταθερή διαφοροποίηση ομάδας βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που καταψήφισαν τα κυβερνητικά νομοσχέδια και στις δύο ψηφοφορίες. Είναι άλλο πράγμα να διαφωνεί σε νομοσχέδιο και άλλο να έχει συγκροτημένο σχέδιο για την εξουσία. Όταν βλέπεις ότι ψηφίζουν οι ίδιοι αριθμοί, τότε υπάρχει συγκροτημένη σκέψη. Πόσο μπορεί να αντέξει το κόμμα να μείνει ενωμένο, ή πρέπει να αλλάξει ο Τσίπρας ή αυτή. Προτεραιότητα η συμφωνία, υποστηρίζει με ανάρτησή του στο Twitter ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Τώρα συμφωνία και τα μπάνια του λαού. Μετά έναρξη εφαρμογής, απομείωση του χρέους, συνέδριο του κοινωνικού ΣΥΡΙΖΑ και αν χρειαστεί εκλογές. Σήμερα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν φτάνει νομίζω μόνο η Κεντρική Επιτροπή, αλλά χρειάζεται όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθούν και η μόνη διαδικασία για να γίνει αυτό είναι ένα πραγματικά δημοκρατικό και νυφάλιο συνέδριο που θα δείξει στην κοινωνία ότι στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων και ότι με τη στάση μας ο καθένας από εμάς δεν υλοποιεί τη γραμμή για διχασμό στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τίτλο «Η Τρόικα επιστρέφει στον τόπο των εγκλημάτων της στην Αθήνα», η ιστοσελίδα iskra.gr που εκφράζει την αριστερή πλατφόρμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη καυτηριάζει την επιστροφή της Τρόικα στην Αθήνα. Οι τεχνοκράτες των θεσμών βρίσκονται ήδη στην πρωτεύουσα, ενώ την Παρασκευή αναμένονται και οι επικεφαλείς τους. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει την ταπεινωτική διεξαγωγή των συναντήσεων εντός των Υπουργείων, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιπαέλθει την πάγια αυτή αξίωση των δανειστών που επανέρχονται ευρυμύτεροι. Τη Δευτέρα, μάλιστα, η ιστοσελίδα iskra.gr γιορτάζει τα 5 χρόνια λειτουργίας με μια πολιτική εκδήλωση με τίτλο «Το όχι δεν ιτήθηκε, συνεχίζουμε», όπου θα μιλήσει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ένα κόμμα οφείλει να έχει τα δικά του σχέδια, όπως είχε η Τρόικα στις διαπραγματεύσεις. Αυτοί δεν είχαν μόνο τον Γκρέξι του Σόιμπλε, είχαν πιθανόν και άλλα σχέδια. Εμείς πήγαμε χωρίς σχέδιο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Δεν είναι το θέμα ευρώ ή δραχμή. Από το 1974 μέχρι το 2001, νομίζω ότι πάρα πολύ καλά περνούσαν οι Έλληνες. Πολύ καλύτερα από ό,τι πέρασαν από το 2001 μέχρι το 2015. Ίσως... Η ουσία είναι ότι ενώ οι Βρυξέλλες είχαν 3-4 σχέδια, εμείς δεν είχαμε κανένα, ενώ έπρεπε να είχαν σχέδια. Αυτή είναι η υποχρέωση του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Σοκ στην Αργολίδα. Η σύζυγος 42χρονου καπετάνιου Θανασιλάμπρου, που δολοφονήθηκε στην Κοιλάδα μετά από πολλή ώρη εξέταση στην αστυνομική διεύθυνση Ναυπλίου, έσπασε τη σιωπή της και ομολόγησε αστυνομικούς στην ενοχή της.
Πήγα στο σπίτι του φίλου μας. Εκεί λογομάχησα με το σύζυγό μου για ένα SMS κάποιου άλλου προσώπου που είχα βρει στο κινητό του. Την ώρα του καυγά, εκείνος άρπαξε από το συρτάρι το όπλο του φίλου του για να με πυροβολήσει. Έπεσα απάνω του και ακολούθησε πάλι. Το όπλο εκπυρσοκρότησε και τον τραυμάτισε. Άφησα το περίστροφο στο χέρι του και έφυγα από το σπίτι. Βλέπω ότι φοράς και στο λαιμό σου και μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση μια ταυτότητα με το όνομα του δολοφονημένου σύζυγου σου. Ναι. Τι σε κάνει να νιώθεις αυτή τη ταυτότητα? Τον έχω κοντά μου. Τον έχεις κοντά σου? Και τώρα τον έχω κοντά μου. Και νομίζω ότι αυτός με έχει σπρώξει να βρω τους δολοφόνους. Μόλις τον περασμένο μήνα, 38χρονη καθηγήτρια Αγγλικών ζητούσε μέσω της εκπομπής «Φως στο τούνελ» την σύλληψη του δολοφόνου. Όπως είχε πει στην Αγγελική Νικολούλη, ζούσε για τη στιγμή που θα έβλεπε το δράστη να οδηγείται στη δικαιοσύνη. Έχω κλάψει τόσο πολύ τόσους μήνες και πλέον έβαλα τα αισθήματά μου λίγο στην άκρη και τα δάκρυα. Και αυτό που νιώθω τώρα είναι μόνο μίσος και τεράστιος πόνος και απόλαυση όταν τους πιάσουν. Η ψυχρότητα της συζύγου αλλά και η σκληρή συμπεριφορά της είχαν κινήσει τις υποψίες της δημοσιογράφου, που με διερευνητικές ερωτήσεις είχε οδηγήσει την 38χρονη στις αντιφάσεις. Καταρχάς, εγώ όταν έφυγα από το σπίτι, ο άντρας μου ήταν σπίτι. Εσείς και αφήσατε τα δικά σας κλειδιά? Τα δικά μου κλειδιά και τα αφήσατε σπίτι? Ναι, εννοείται. Όταν ήταν δικά αυτός αφήσα... πήρε τα δικά του κλειδιά. Τα κλειδιά και τα δικά του κλειδιά. Άρα πήρε τα δικά σας κλειδιά και τα άφησε στην εξώπορτα. Τα δικά μου κλειδιά μεταχειριζόμασταν πάντοτε. Όταν ο άντρας μου ήταν. Μα έφυγε αυτός από το σπίτι. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν αυτοκτονία με τη μία σφαίρα. Μετά όμως μας είπε ο ιατροδικαστής ότι είχε κι άλλη μία σφαίρα στο κεφάλι. Και από τότε, από την επόμενη μέρα, άλλαξαν όλα. Μετά την επιστολή της αδελφής του θύματος προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, που ζητούσε την εξιχνίαση του εγκλήματος, ο κ. Πανούσης ανέθεσε την υπόθεση στο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Πελοποννήσου, υποστράτηγο Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο, που σε συνεργασία με την Ασφάλεια Αναφλίου και κλιμακίου αστυνομικών από την Ασφάλεια Αττικής, κατάφεραν παρουσία εισαγγελέα να καταρρύψουν μέσα από δεκάδες καταθέσεις όλα όσα ισχυριζόταν 38χρονη και το άλοθη που προέβαλε. Ήταν ιδιαίτερα επιθετικός απέναντί μου. Τελευταία η σχέση μας ήταν πολύ κακή και με ζήλευε παθολογικά. Με όποιον άνδρα μιλούσα, πίστευε ότι ήταν κεραστής μου. Η κατάσταση ήταν αφόρητη. Έφτανε ακόμη και να με χτυπάει. Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον της δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και μετά το ένταλμα της σύλληψης, η καθηγήτρια Αγγλικών θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να πάρει προθεσμία για την απολογία της.